Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που η εβδομάδα που περνάει ούτε ψήλιο στον κόρφο του, πραγματικά δηλαδή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, έχει δουλειές με φούντες, γιατί το Σάββατο και την Κυριακή είναι το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας των Ανδρών, Παναθηναϊκός και Κηφισιά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και η παρουσία από μόνη της του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ σε μια διοργάνωση στην Γλυφάδα δημιουργεί έναν κάποιο πανικό, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λόγω του προηγούμενου της Λευκάδας. Και να πω ότι ήταν εξ αρχής δύσκολο το μεγάλο το στοίχημα και δύσκολο το τόλμημα. Οι συνθήκες το καθιστούν δυσκολότερο. Την εβδομάδα τη χαρακτήρισα ότι η εβδομάδα που προσπαθώ να τηρήσω μια ισορροπία του τρόμου, επιτρέψτε μου να πω, η Ομοσπονδία του Βόλεϊ, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι τελικά θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε, να κρατήσουμε τις υποχρεώσεις, αυτά που έχουμε αναλάβει. Εννοώ να κρατήσουμε την σύνθεση του τελικού, του κόσμου τελικού, όπως την έχουμε συμφωνήσει με τις διαγωνιζόμενες ομάδες και με τις αρχές. Πώς την έχετε συμφωνήσει, για να ενημερώσουμε τον κόσμο? Ναι, να πούμε καταρχήν ότι, ας το ξεκινήσω λίγο πριν, πιο μπροστά, και να πούμε καταρχήν στον κόσμο ότι αυτό η Ομοσπονδία του Βόλεϊ έχει ακολουθήσει μια άλλη τακτική εδώ και με πολλά χρόνια. Την τακτική των μικρών γηπέδων της περιφέρειας, συνδυάζοντας και την ανάπτυξη και την περιφερειακή ανάπτυξη του αθλήματος, και το να προσφέρουμε σε ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ αγώνες υψηλού επίπεδου κάποιες υψηλού επίπεδου διοργανώσεις. Αυτό έγινε πλήστες όσες φορές στο παρελθόν, μιλάμε στην Πρέβεζα, στη Σάμο, να θυμηθούμε έτσι πολλές διοργανώσεις, στην Σαντορίνη, στη Σύρο, στοιχείο πρόσφατα των γυναικών και άλλες πόλεις. Αυτό θα γινόταν και στον Ανδρών, γιατί θέλαμε όλη η θητεία αυτού του Κοινικού Συμβουλίου να εξελιχθεί με αυτή τη λογική. Και θα γινόταν στη Ρόδο. Προέκυψαν βέβαια τα γνωστά γεγονότα του Ιανουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, με την διαφωνία του Φίνη Κασίρου στην κλήρωση που είχε γίνει τότε της φάσης των 16 για τα γεωγραφικά κριτήρια. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα αυτό. Και, νομίζω επίσης, εκτός από το θέμα του τότε, προκλήθηκε μια κακή αλλά ίσως από αναγκαία, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα από πλευράς των τοπικών αρχών, αντίδραση της περιφέρειας, η οποία είχαμε συμφωνήσει ότι θα προχωρήσει να μας στηρίξει τη διοργάνωση, που είπε ότι τότε ότι δεν μπορούμε να γίνει στη Ρόδο διοργάνωση επειδή θεωρήθηκε ότι αδικήθηκε μια ομάδα της περιοχής, και κατόπιν αυτή η Ομοσπονδία έπρεπε να βάλει σε εφαρμογή το Plan B, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, να... Άρα πήγαμε σε λύση ανάγκη στην πραγματικότητα στην Γλυφάδα. Η Γλυφάδα λοιπόν είναι υψηλού κινδύνου. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι υψηλού κινδύνου επίσης. Η Ομοσπονδία λοιπόν τώρα τι κάνει για να βάλει τις οικογένειες στο γήπεδο? Σκεφτήκαμε. Καταρχήν θεωρούμε ότι δυστυχώς θεωρούμε κάτι δεδομένο, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει γήπεδο στην υπηρετική τουλάχιστον Ελλάδα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με εισιτήρια και σε φιλάθλους και των τριών ομάδων. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ημιτελικό και τελικό, όπως και έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών και των τελικών. Και αντίστοιχα στις γυναίκες με την ΑΕΚ. Άρα πήγατε σε προσκλήσεις. Πήγαμε σε μία λογική και είπαμε ότι δεν θέλουμε να νικήσει η βία. Έτσι. Ξέρουμε ότι βιώνουμε μία κατάσταση στην κοινωνία μας πάρα πολύ δύσκολη, μία κατάσταση που στον αθλητισμό μας, αντανακλώντας και τα προβλήματα της κοινωνίας, υπάρχουν βία φαινόμενα τελευταία. Όχι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα, έτσι, αλλά δυστυχώς υπάρχουν στιγμές που εντείνονται. Και είπαμε ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε νικήσει βία, δεν θέλουμε να πάμε να το κάνουμε και κλεισμένο το θηρόντο σε κάποιο μικρό γήπεδο ή μεταξύ συγγενών και φίλων, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Προδοκιμάσαμε λοιπόν τη λύση να το φέρουμε στο κέντρο, όπου βέβαια η Ομοσπονδία έχει και την δυνατότητα να υποστηρίξει, γιατί ένα από τα κριτήρια που επιλέξαμε είναι ότι στην Αθήνα είναι όλες οι υπηρεσίες Ομοσπονδίας, είναι όλος ο κόσμος του αθλήματος που μπορεί να βοηθήσει στο να οργανωθεί καλά αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Και βέβαια η αστυνομία έχει ιδιαίτερη εμπειρία να μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Ναι, το λαμβάνουμε και αυτό. Σωστό. Έτσι επιλέχθηκε η Γλυφάδα. Αλλά να φέρουμε, να μην επιτρέψουμε, και λυπάμαι που ίσως να δικούμε κάποιους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο που θα μπορούσαν να είναι πραγματικοί φίλαθλοι του αθλήματος, αλλά δεν έχουν σχέση με ομάδα, δεν είναι αθλητές, προπονητές κτλ. Αλλά να μην επιτρέψουμε λοιπόν σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το άθλημα να έρθουν, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άθλημα και την διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η συσύσκεψη που έγινε ήταν και η πρώτη Ομοσπονδίας, και έτσι πήραμε το OK και των αρχών, της αστυνομίας δηλαδή, για να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή των αγώνων. Η συσύσκεψη που έγινε, λήφθηκαν μέτρα και συμφωνήσαμε ότι η κάθε ομάδα από τις διαγωνιζόμενες θα πάρει από 30 προσκλήσεις για τους δικούς της ανθρώπους, μέλη διοικητικών συμβουλίων, χορηγούς, φίλους κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια
θα διατεθούν από την Ομοσπονδία σε ανθρώπους του αθλήματος συγκεκριμένες κατηγορίες έχουμε μάλιστα. Δηλαδή σε αθλητές των ομάδων, όταν οι αθλητές αυτοί είναι ανήλικοι στους γονείς τους. Σημειώστε όμως ότι για να αποφύγουμε και τις κακοτοπιές, το βγάλαμε και σε μια συμπληρωματική χτες προχθές ανακοίνωση, ότι γονέας αθλητή μπορεί να μπει μόνο ο συνοδευόμενος με το παιδί του, όχι μόνος του στο γήπεδο. Σωστό. Έτσι. Οι προπονητές του βόλεϊ φυσικά, οι διοικήσεις των ομάδων φυσικά. Και οι ομάδες τι θα πάρουν, πρόεδρε? Οι ομάδες παίρνουν εισιτήρια, απλά τα παιδιά κάτω των 16 ετών είναι. Οι ομάδες εννοείται ποιες οι ομάδες, οι διαγωνιζόμενες. Οι συμμετέχουσες, όχι, κανένα εισιτήριο. Κανένα εισιτήριο. Δικαιούνται οι συμμετέχουσες ομάδες, δικαιούνται τον αριθμό των 30 προσκλήσεων η κάθε ομάδα και εισιτήρια για τους αθλητές τους των μικρών τμήματων. Okay. Έτσι. Yeah. Στην λογική προσκλήσεων ονομαστικές, φαντάζομαι, και με ιδιότητα. Βεβαίως. Τα μέτρα είναι αυστηρά. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά, ηλεκτρονικό, πάνω θα αναγράφει και τον αριθμό ταυτότητας του δικαιούχου για να αποφευθεί, το λέω για να μην τυχόν κάποιος έχει στο μυαλό του να πει ότι θα πάρω την πρόσκληση, το εισιτήριο και το δώσω σε κάποιον φίλο μου να μπει μέσα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα υπάρξει διπλός έλεγχος ταυτότητας, ταυτοπροσωπίας του προσώπου που έχει το εισιτήριο και μπαίνει μέσα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι έχετε πάρει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσετε την ειρήνη εντός γηπέδου και με την ελπίδα ότι η αστυνομία θα κάνει τα πάντα για τα γύρω-γύρω. Γιατί η γλυφάδα δεν είναι. Να πω κάτι. Είναι κάπως περίεργη. Να πω κάτι. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποτέ αν μπορούμε να πούμε τα πήραμε όλα. Πήραμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ό,τι μπορέσαμε να σκεφτούμε. Με την εμπειρία τη φετινή. Ίσως αν πετύχει το στοίχημα αυτό, ίσως από του χρόνου που εξετάσουμε το θέμα να το πάμε σε μεγάλες πόλεις, αλλά με τέτοια λογική πάλι, έτσι. Ναι, σωστά. Το Final Four. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθεια της αστυνομίας, η οποία μας εγγυάται το ότι το γύρω-γύρω χώρο, από έξω από το γήπεδο μας τον αναλαμβάνει να το διασφαλίσει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένας φόβος. Αυτά τα ραντεβού των οπαδών που στείνονται κατά διαστήματα είναι επικίνδυνα και εύχομαι, τουλάχιστον επειδή έγινε πρόσφατα, να μην έχουμε τίποτα καινούριο στο δικό μας. Καλά, δεν κουράζονται αυτοί ποτέ. Έχουμε λοιπόν, η αστυνομία μας εγγυάται το γύρω-γύρω. Ωραία. Η Ομοσπονδία εγγυάται ότι τα εισιτήρια δεν θα δοθεί έγκριση για εισιτήριο και δεν έχει δοθεί, σας το λέω, σας διαβεβαιώνω, σε κανέναν που δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτή με βάση τους κανόνες που βάλαμε όλοι μαζί. Τώρα, υπάρχει ένα ρίσκο να μην είναι ασφυκτικά γεμάτο το γήπεδο, έτσι. Υπάρχει κίνηση στα εισιτήρια. Ας είναι ασφαλείς αυτοί που θα πάνε μέσα και ας μην είναι και εντελώς γεμάτο. Εγώ προτιμώ, αυτό ήθελα να πω. Ζυγίζουμε λίγο, γιατί όταν παίρνεις αποφάσεις πρέπει να ζυγίζεις. Σωστά. Για το καλό του αθλήματος, καθίσαμε και συζητήσαμε τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία και είπαμε τι είναι πιο σημαντικό. Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε βία επεισόδια, γιατί το άθλημα έχει χτυπηθεί στο παρελθόν, πριν το 10 από άγρια, έτσι. Άγρια. Όπως επίσης το άθλημα έχει δώσει και το καλό παράδειγμα τέλειας διοργάνωσης τελικών όλα αυτά τα χρόνια, παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους που αποφεύγουν τα Final Four για να αποφύγουν το πρόβλημα. Άρα το βόλεϊ είναι πρωτοπόρος αυτό. Ευχαριστώ που το λέτε. Αυτό είναι σημαντικό. Εμείς λοιπόν, επειδή χτυπήθηκε το άθλημα, θεωρούμε βασική μας προτεραιότητα να αποδείξουμε στον κόσμο ότι ελάτε στο βόλεϊ, το βόλεϊ είναι ασφαλές. Για να το πετύχουμε αυτό, κάναμε με βήματα σιγά σιγά, θυμάστε πόσο δειλά ξεκινήσαμε τις πρώτες εποχές. Εγώ δεν θα κατηγορήσω και την λογική που ακολουθήθηκε από την προηγούμενη δίκη στο Τροκαντερό. Παρεμφέρηση. Ήρθε εξ ανάγκης βέβαια μετά το επεισόδιο της Πάτρας την πρώτη φορά, αλλά είναι μια σωστή λογική. Απλά εκεί ήταν τελικός, να θυμίσω, έτσι. Ναι, σωστό, δεν είναι Final Four. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμα που δίνετε, θέλω να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο επί των αγώνων πια να τα ξαναπούμε. Ακριβώς. Εγώ εύχομαι όλο το Σαββατοκύριακο και ότι από Δευτέρα να ασχολούμαστε μόνο με τις προσπάθειες των αθλητών, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ένα εξαιρετικό θέμα που θα το δει και από τηλεόραση όλος ο κόσμος. Να μιλάμε καλά λόγια για το άθλημα. Αυτή είναι η ευχή μου, πραγματικά. Τα λέμε το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε